Το αρχαιότερο γνωστό δοχείο κρασιού στην περιοχή της Καπαδοκίας αποτελεί μαρτυρία της αμπελουργικής δεξιοτεχνίας των Χετέων, ενός από τους ισχυρότερους πολιτισμούς της αρχαιότητας. Αυτό το εξαιρετικό κομμάτι χειροτεχνίας προέρχεται από μια εγκατάσταση παραγωγής κρασιού που ιδρύθηκε από τους ίδιους τους χετέους και αντικατοπτρίζει την εξελιγμένη τους κουλτούρα και την βαθιά σύνδεση με τη φύση και το θείο. Στην καρδιά της Καπαδοκίας Ρέει ο ποταμό Κζελίρμακ, ο μεγαλύτερο ποταμό τη Τουρκία, που προσφέρει όχι μόνο ζωογόνο νερό, αλλά και τον πλούσιο πυλό από τον οποίο κατασκευάστηκε αυτό το αρχαίο δοχείο κρασιού. Η λάσπη από τι όχθε του ποταμού, που συλλέχθηκε προσεκτικά και διαμορφώθηκε με δεξιοτεχνία, έδωσε ζωή σε αυτό το μοναδικό Αγγείο, συνδυασμό τέχνη και ευλάβεια, σύμβολο τη πολιτιστική και πνευματική ταυτότητα των Χεταίων. Για να εκτιμήσουμε τη σημασία αυτού του αντικειμένου, πρέπει να επιστρέψουμε στο 2000 π.χ., όταν οι Χεταίοι και οι Αιγύπτιοι είχαν εμπλακεί σε έναν αιώνιο πόλεμο. Παρά τη σφοδρότητα των μαχών τους, καμία από τις δύο πλευρές δεν κατάφερε να επικρατήσει. Μόνο μέσω της ιστορικής συνθήκης του Κάδε, επιτέχθηκε τελικά ειρήνη. Μετά από αυτή τη δύσκολα κερδισμένη ειρήνη, οι Χεταίοι άρχισαν να σέβονται όλο και περισσότερο τον Θεό Ήλιο των Αιγυπτίων. Ρα, του οποίου τη μεγάλη δύναμη τιμούσαν. Πίστευαν ότι ο Ρα κυβερνούσε τον ουρανό κατά τη διάρκεια της ημέρας και τη γη τη νύχτα. Γεγονός που τους οδήγησε να ενσωματώσουν τη λατρεία του στο δικό τους πάνθεο. Η ικανότητα των χεταίων να αποδέχονται τους θεούς των πολιτισμών με τους οποίους έρχονταν σε επαφή τους, χάρισε την επωνυμία «Ο λαός των χιλίων θεών» μαρτυρώντας την πνευματική του ανοιχτότητα και την αναγνώριση των θείων δυνάμεων σε κάθε κουλτούρα. Αυτό το εξαιρετικό δοχείο κρασιού, κατασκευασμένο σε μορφή ήλιου, τοποθετήθηκε στην υψηλότερη κορυφή της περιοχής ως προσφορά στον Θεό Ήλιο. Οι Χεταίοι πίστευαν ότι καθώς ο ήλιος ανατέλει και δει, ευθυγραμμισμένος τέλεια με τον κυκλικό σχεδιασμό του δοχείου, ο Θεός θα δεχόταν την προσφορά τους και θα τους έδινε αυθονία και γονιμότητα. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι γυναίκες της σχετιτικής κοινωνίας έπαιζαν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ιερή τελετουργία. Στην αυγή γέμιζαν το δοχείο με δυνατό κρασί για να το πιούν οι άντρε τους πριν πάνε στη μάχη, πιστεύοντας ότι αυτό θα τους ενδυνάμωνε με θεϊκή δύναμη. Το βράδυ υποκλίνονταν μπροστά στους πολεμιστές που επέστρεφαν σε ένδειξη σεβασμού, ενσταλάζοντας τους άνδρες τους την πίστη ότι ήταν ισχυροί και προορισμένοι να τιμηθούν τόσο στο πεδίο της μάχης, όσο και μεταξύ του λαού τους. Παρόμοια, οι παρθένες πρόσφεραν κρασί στους βασιλιάδες και τους ηγέτες κατά τη διάρκεια περίτεχνων τελετών, ενισχύοντας τη ιερή φύση αυτών των εθήμων. Το αντικείμενο που βλέπετε μπροστά σας δεν είναι απλώς ένα διακοσμητικό. Πρόκειται για μια σχολαστική αναπαραγωγή του αυθεντικού δοχείου κρασιού, το οποίο φυλάσσεται σήμερα στο Μουσείο Ανατολικών Πολιτισμών στην Άγκυρα. Τα περίπλοκα σύμβολα που κοσμούν το δοχείο δεν είναι τυχαία διακοσμητικά. Είναι μέρος ενός αρχαίου συστήματος επικοινωνίας που χρησιμοποιούσαν οι Χεταίοι, με παρόμοια σύμβολα που βρίσκονται και στη συνθήκη του ΚΑΔΕ. Κάθε σύμβολο έχει βαθιά σημασία, συνηφαίνοντας την αφήγηση ενός πολιτισμού βαθιά συνδεδεμένου με τους θεούς, την τέχνη και τον πόλεμο. Αυτό το χαιτητικό δοχείο κρασιού είναι πολύ περισσότερο από ένα απλό αντικείμενο. Είναι ένα σύνδεσμο με μια περασμένη εποχή πνευματική πολυπλοκότητα, τελετουργικής μεγαλοπρέπεια και πολιτιστική εκλέπτινση. Ενσωματώνει την ουσία ενός πολιτισμού που κατάφερε να ισορροπήσει ανάμεσα στον πόλεμο και την ειρήνη, τη δύναμη και την ταπεινότητα, το θεϊκό και το επίγειο. Να κατέχει αυτό το αντικείμενο σημαίνει να κατέχεις ένα κομμάτι της αιώνιας κληρονομιάς των χεταίων.